Βαρύ πέπλο πένθους έχει σκεπάσει το χωριό των Ανογείων που θρηνούν το χαμό δύο ανθρώπων μετά από τη φωνική συμπλοκή το βράδυ του Σαββάτου. Σε κλίμα οδύνης κυδεύτηκε το μεσημέρι ο Λευτέρης Καλομύρης. Η εξόδιος ακολουθία εψάλλει στο ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του Περαχώρη, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τον τελικανή της Μαντινάδας. Η σωρός του είχε νωρίτερα και για λίγες ώρες μεταφερθεί στο κατάστημα που διατηρούσε στα Νόγια. Η αστυνομία με ισχυρές δυνάμεις αλλά διακριτική παρουσία φρόντισε συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν στον ιερό ναό για το στερνό αντίο στο Λευτέρη Καλομύρη, χωρίς να διαταράξουν τις ώρες πένθους της οικογένειας του Γιώργου Ξυλούρη. Συγκλονιστικά ήταν τα λόγια της κόρης του στον επικίδιο που εκφώνησε, στέλνοντας μήνυμα ενότητας μέσα στο μεγάλο της πόνο. Ευχαριστώ θερμά όλο τον κόσμο που βρίσκεται εδώ για να τιμήσει τον πατέρα μου, τον τελικανή μας. Έναν άνθρωπο που από το υστέρημά του μας μεγάλωσε, αλλά και συμμετείχε πάντα στις χαρές και τις λύπες του χωριού. Αλλά σήμερα δεν θρηνούμε μόνο τον πατέρα μου. Χάθηκαν δύο ψυχές και θρηνούμε και για τις δύο. Ο Θεός να δίνει δύναμη και στις δύο οικογένειες να αντέξουν τον πόνο και να προχωρήσουν, ώστε όλα να τελειώσουν εδώ. Ο πατέρας μου ήταν μερακλής, γλεντζές, αγαπούσε τη ζωή και την παράδοση. Έτσι θέλω να τον αποχαιρετήσετε απόψε όλοι σας, με τραγούδια και μαντινάδες. Πατέρα μου, καλό ταξίδι, και σου λέω μόνο αυτό. Ό,τι κι αν πω μου φαίνεται θα είναι για σένα λίγο, γι' αυτό σιωπώ και αρέσει μου μόνο να σε ξανοίγω. Η προσπάθεια να επικρατήσει ψυχραιμία και λογική μεταξύ των δύο χαροκαμένων οικογενειών είναι καθολική στο χωριό, ενώ άτομα από το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον και των δύο εκλειπώντων παραβρέθηκαν αντίστοιχα στις κηδείες τους. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούσε να τύχει στην κοινωνία τη δική μας στο χωριό μας. Όμως όλοι οι χωριανοί θα σταθούμε δίπλα και στις δύο οικογένειες. Θα προσπαθήσουμε όλες μας τις δυνάμεις να επανέλθει η ηρεμία και στα σπίτια τους, αλλά και στο χωριό μας γενικότερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, να προσπαθήσουμε και να προσευχηθούμε για γαλήνη, ηρεμία και ζητάμε και την προσευχή και τη στήριξη από όλους τους κριτικούς, από όλο τον κόσμο. Πιο καλά είναι να μην λέμε, άσχημο είναι, δεν είναι όμορφο. Κακό πράγμα είναι. Αλλά τα όπλα δεν είναι κακό πράγμα. Και με δεν είναι. Δεν είναι. Σημερινή μέρα το 2020 μου βαστάζει τα πιστόλια να τα σύρνιζε. Να μην το έχεις, δεν χρειάζεται, γιατί δεν κινδύνει κανείς. Από αυτούς που το κρατεί μπορεί σε μια στιγμή, όπως δυστυχώς χθες ο ΨΕΣΠΑ, έγινε η ζημιά. Σπαρακτικό ήταν το αντίο το προηγούμενο απόγευμα και στο Γιώργο Ξυλούρη, το δεύτερο θύμα της αιματηρής συμπλοκής. Ο 30χρονος άφησε πίσω του δύο ανήλικα παιδιά, με το μικρότερο να βαφτίζεται, παίρνοντας το όνομα του πατέρα του λίγο πριν την κηδεία. Δεν είναι. Ποιος το πικροτεί να χάνουν το ανθρώπι. Κανείς. Από εκεί και πέρα, αφήστε τα τάλα, μέγα κρίμα. Η μικρή γειτονιά με τα σπίτια των δύο οικογενειών έχει ντυθεί στα μαύρα, με τους κατοίκους των Ανογείων να παραμένουν μουδιασμένοι, μην μπορώντας ακόμα να πιστέψουν τι έχει συμβεί.